Η αγωνιστική παρουσία στην Κοζάνη σήμανε καμπανάκια στο τριτήριο της ομάδας του Τρικάλων παρά το νικηφόρο αποτέλεσμα. Η μεσαία γραμμή και η λειτουργία της φαίνεται να είναι η αχίλιος πτέρνα των Κερανέρθρων, καθώς άπαντες θεωρούν ότι εκεί βρίσκεται η λύση του διαφαινόμενου προβλήματος. Το γεγονός αυτό, έστω και καθυστερημένα, υποδεικνύεται και από το τεχνικό της ομάδας του Τρικάλων, ο οποίος μαζί με τους διοικούντες προσπαθεί να ενισχύσει ή να αλλάξει τη μεσαία γραμμή, ώστε να διασφαλίσει δυναμικότερη αγωνιστική παρουσία, όπως και καλύτερη εικόνα στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα λοιπόν στα Τρίκαλα βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης ο 24χρονος Σέρβος μέσο Στέφαν Σπάτσος, ο οποίος μέχρι πρώτη μου αγωνίζεται στον Πειραιϊκό. Θεωρείται ιδιαίτερα γνωστός και αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ, ενώ έχει αγωνιστεί σε Απόλλωνα Καλαμαριάς, Μουδανιά και άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Με την προσθήκη αυτή τα Τρίκαλα ανεβάζουν τον αριθμό των μεταγραφών στην περίοδο του Ιανουαρίου στις 8, ενώ παράλληλα έχουν γίνει και 10 αποχωρήσεις παιχτών οι οποίοι τέθηκαν εκτός πλάνου του Άγγελου Δικόζη. Έτσι λοιπόν η ομάδα έχει αλλάξει ριζικά στο έψυχο δυναμικό της, ενώ αναμένεται να εμφανιστεί και διαφορετική στην 11η του ντέρμπι την ερχόμενη Τετάρτη με τον Καραϊσκάκη σε σχέση με τα μέχρι τώρα παιχνίδια. Τις μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει η απόκτηση ενός τερματοφύλακα, όπως και αν προκύψει ενός ακόμη παίκτη που θα αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, ο Δημήτρης Γκίνης του Πανηλιακού θα είναι ο νέος τερματοφύλακας του Αουτρίκαλα, ο οποίος μαζί με τους Ντάσκα και Ιδόπουλο θα αποτελέσουν την κυανήρθη τριάδα για τα κυανήρθη γκουρπός. Ο 19χρονος τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί πλην της ομάδας από την Ηλία σε Κέρκυρα, Όλυμπο Κέρκυρας και Κασιόπη.